Τις επιχειρήσεις που παραγγέλει ο Δήμος θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και τη συμπεριφορά των δημοτικών υπαλλήλων, δηλαδή των υπαλλήλων της δημοτικής αστυνομίας. Δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουν από αυτή, θα πρέπει να λειτουργούν και αυτός ο οποίος δίνει την εντολή και είναι είτε ο Δήμαρχος είτε ο Αντιδήμαρχος να ελέγχει τη συμπεριφορά των ανθρώπων που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες. Αυτό λέμε και χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή για να μην επεκταθούν και δημιουργηθούν άλλα προβλήματα στην κοινωνία του νησιού. Να ρωτήσω κάτι στο επέκταση του ερωτήματος που είπε η συνάδελφος. Επειδή ζείτε και εσείς στην ΚΟ και είστε ΚΟ οι πολίτες, νομίζω ότι δεν σας βρίσκει, δηλαδή πιστεύω ότι συμφωνείτε εν μέρη στο να απομακρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι με έναν αλφα τρόπο, έτσι. Δεν ήμασταν παρόντες για να ξέρουμε πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Και να μεταφερθούν και να στεγαστούν κάπου αλλού, σίγουρα σας βρίσκει σύμφωνο. Γιατί ζούμε και την άλλη πλευρά, αυτή που είπατε, των περί οίκων, εν πάση περιπτώσει, και των γειτόνων, και τουλάχιστον και εμείς που εργαζόμαστε στα μέσα, δεχόμαστε πάρα πολλές και σχόλια και παρατηρήσεις. Έχουμε πάει σε όλα τα πάρκα και έχουμε καταγγελίες, έχουμε πάει σε όλα τα πάρκα και έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Και στο πάρκο της Αμερικής. Ότι έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από περί οίκους των πάρκων, οι οποίοι μας λένε. Αυτή τη στιγμή ξέρετε που βρίσκονται τώρα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιούνται, μαγειρεύουν στα σπίτια τους και πηγαίνουν φαγητό στους ανθρώπους που μένουν στα πάρκα. Αυτό έχουμε δηλώσει τέτοιες από ό,τι μας, στη δική μας γνώση και το καταθέτουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών, των κατοίκων της ΚΟ και νομίζω αυτή είναι η σωστή στάση την οποία πρέπει να ενισχύσει και ο Δήμος. Ναι, το ερώτημα είναι ότι στο κεντρικό πάρκο, για παράδειγμα, που είναι στο λιμάνι, σας άρεσε εσάς αυτή η εικόνα? Δεν είναι κρίμα και για τους ανθρώπους αυτούς να είναι έτσι? Τώρα ρωτάτε. Επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή τριπλάσιο πληθυσμό και έχουμε και τουρίστες. Αυτό σας ρωτάω. Γιατί είστε κόοι πολίτες, δεν είστε και εσείς? Να κάνει κάποια αρχή. Ναι, ενώ ότι σας βρίσκει σύμφωνο στο γεγονός ότι δεν είναι εικόνα αυτή που αρμόζει στο νησί μας, αυτό θέλω να καταλάβω. Και ότι σαφέστατα θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στεγαστούν κάπου αλλού. Ακούστε. Συγγνώμη, με τους ορισμένους άγγλους τουρίστες στα πάρκα. Κάνω μια ερώτηση. Εγώ κάνω μια ερώτηση γιατί είναι κόοι πολίτες. Δεν είπε κανείς να μην στεγαστούν αλλού. Δεν είπε κανείς να μην στεγαστούν. Συμφωνούμε και εμείς ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είναι στο πάρκο της Μανδηλάρα, το γνωρίζετε. Αν πάτε τώρα, εγώ το πρωί πέρασα από εκεί, έχει 14 με 15 σκηνές. Ακριβώς. Εκεί έχουμε καταγγελίες των πολιτών της περιοχής. Όταν τους διώχνουμε από ένα σημείο και λέμε δεν με νοιάζει που θα πας, με ενδιαφέρει μόνο να φύγεις από εδώ. Έτσι, αυτό δεν είναι υπευθυνότητα. Δεν είναι ενδεδειγμένος τρόπος αυτός, σαφέστατα. Απλά θέλω να δούμε και την άλλη πλευρά των πολιτών. Υπεύθυνη λύση, αυτό. Έτσι όπου να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα. Μα αφού δεν έχει γίνει ακόμη το παραφορητήριο τόσους μήνες. Δεν είναι ο μοναδικός χώρος αυτός. Μα η κυρία Υπουργός είπε ότι θα τα λύσει αυτά τη Μεγάλη Παρασκευή. Και από αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή έχουν περάσει 300 Παρασκευές. Ναι, θέλετε να ρίξουμε ευθύνες σε συγκεκριμένους φορείς, στην κυβέρνηση, στο Δήμο, στο επαρχείο, που θέλετε. Υπάρχουν να πάρα πολλές ευθύνες, κύριε Χαρτοφύλλη, και είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας, αλλά πρέπει να δούμε και παραπέρα. Εμείς βάζουμε τα πράγματα όπως τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε βιώσει επί 2 μήνες καθημερινά. Προσπαθούμε να βρούμε τις σωστές λύσεις ώστε να μην υπάρχουν εκπτώσεις στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στο θέμα της εικόνας του πάρκου, βεβαίως, αλλά η εικόνα του πάρκου δεν μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ζωή των ανθρώπων. Εμείς θέλουμε να είναι καθαρή η πόλη μας όσον αφορά και να είναι σωστή και οργανωμένη η λειτουργία της πόλης, γιατί έτσι πρέπει να είναι, αλλά όχι μόνο η βιτρίνα, έτσι και να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα στην ουσία τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαφορούμε αν οι άνθρωποι που έχουν πάει στο άλλο πάρκο παραπίσω έχουν να φάνε, αν τα παιδάκια έχουν το γάλα να πιούν, αν τα παιδιά μπορούν να ζήσουν και τι μπορεί να δημιουργηθεί, ποιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν υπήρχε λοιπόν αυτό λέμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την κοινωνία της ΚΟ. Είναι λίγοι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν μόνο την βιτρίνα, είναι αυτοί οι οποίοι θίγονται άμεσα λόγω των επιχειρήσεών τους. Εμείς και σε αυτούς είμαστε, και με αυτούς είμαστε μαζί. Δεν θα πρέπει να υπάρχει επιβάρυνση σε κανέναν δημότη της ΚΟ και στους επιχειρηματίες και σε όλους. Γι' αυτό θα πρέπει υπεύθυνα ο Δήμος να αναλάβει πρωτοβουλία
να δώσει κάποια έστω προσωρινή λύση μέχρι να έρθει μια επίσημη λύση για την οποία γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μεθοδεύει τις κινήσεις του για το επόμενο διάστημα. Όμως να σας πω και κάτι άλλο, γιατί μιλάτε για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση. Υπήρχε μια κυβερνητική πολιτική τα προηγούμενα χρόνια η οποία είναι δεσμευτική για αυτή την κυβέρνηση. Δυστυχώς, τη στιγμή που υπήρχαν κονδύλια να απορροφηθούν για να φτιαχτούν χώροι υποδοχής συγκροτημένοι και οι επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων, θέλετε, και των τοπικών αρχών ήταν να μην γίνονται χώροι υποδοχής. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέλεξαν να κάνουν χώρους κράτησης. Επέλεξαν να σηκώσουν φράχτες στα σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να μετακινηθεί το κύμα των προσφύγων προς τη μεριά των νησιών. Το αποτέλεσμα ήταν να επιχειρούν να περνούν τη θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, και εν πάση περιπτώσει να κινδυνεύουν και να χάνονται πολλές ζωές μέσα στα κύματα. Το αποτέλεσμα ήταν να φτιαχτούν φυλακές και όχι χώροι υποδοχής. Όπως είδατε, αυτό δεν λειτουργήσε θετικά, δεν είχε ως αποτέλεσμα τη λύση του προβλήματος. Τώρα αυτή η κυβέρνηση οφείλει να επιλέξει να προχωρήσει στην οργάνωση και λειτουργία χώρων υποδοχής.